Εδώ και 4 εβδομάδες συνεχόμενοι φοιτητικοί σύλλογοι συνεδριάζουν, κάνουν μαζικές γενικές συνελεύσεις και παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις με καταλήψεις στις σχολές. Γιατί αυτό το οποίο ήρθε σαν τον κλέφτη να περάσει η κυβέρνηση περί ιδιωτικών πανεπιστημίων, βλέπει πολύ φανερά ότι δεν τις περνάει. Και αυτό διότι υπολόγισε πρώτον ότι στη διάρκεια της εξεταστικής οι φοιτητές θα σκύψουν το κεφάλι πάνω στα βιβλία και δεν θα ασχοληθούμε με το μέλλον μας, με το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου και με την προοπτική μας. Ωστόσο, αποτυχάνει ικτρά αυτό το σχέδιο και γι' αυτό το λόγο έχει επιστρατεύσει κάθε μηχανισμούς προκειμένου να δυσφημίσουν τον αγώνα των φοιτητών. Γι' αυτό το λόγο επιστράτευσε το μηχανισμό της ΔΑΠ, η οποία πάλι αποδείχθηκε ότι είναι η μειοψηφία στις συνελεύσεις. Γι' αυτό το λόγο επιστράτευσε τα ΜΑΤ να πάνε να χτυπήσουν τους φοιτητές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αποθήθηκαν. Γι' αυτό το λόγο τώρα, βλέποντας ότι όλα τα υπόλοιπα χαρτιά δεν έχουν ωφελήσει κάπου, πάει και εξαπολύει τις όποιες απειλές περί ηλεκτρονικών εξεταστικών, χαμένων εξαμήνων, αλλά και της απαράδεικτης εισαγγελικής παρέμβασης, τα οποία απαιτούμε οι φοιτητικοί σύλλογοι να φύγουν όπως ήρθαν σαν απειλές, γιατί δεν περνάνε, και αυτό φάνηκε και από τις γενικές συνελεύσεις αυτής της εβδομάδας, καθώς είναι και πιο μαζικές, συνεχίζουν ακόμα πιο δυναμικά και αγωνιστικά, και οι φοιτητές δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποκύψουμε σε αυτά τα σχέδια. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή οι φοιτητές αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το νομοσχέδιο έχετε να πλήξει το μέλλον μας, την προοπτική μας, και ότι δεν έρχεται να συμφέρει κανέναν παρά μόνο κάποιους πολύ λίγους, και προφανώς δεν μπορούμε να πληρώνουμε για τις σπουδές μας, για τα ενίκια μας, για τα πτυχία μας, αλλά ταυτόχρονα να πληρώνουμε και να ανταποκρινόμαστε στα δίδακτρα τα οποία θα μπουν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για ένα πτυχίο το οποίο δεν μπορεί να μας συγκιάνεται τίποτα. Επομένως, βάζουμε μπροστά κάποιες διεκδικήσεις οι οποίες αφορούν και συγκεκριμένα πράγματα. Ενιαία δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και κόφτες, πτυχία με αξία, όχι διαβατήρια για την ανεργία, και πανεπιστήμιο το οποίο πραγματικά να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε αυτό το οποίο όντως έχουμε ανάγκη, αναβαθμισμένες υποδομές, πλήρης χρηματοδότηση και τα σχετικά.